Καλώς σας μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Κατσαβίδης. Είμαι εκπαιδευτής στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ρέθυμνο, Τεχνολογία και Εκπαίδευση. Θα μοιραστώ μαζί σας μια γλυκιά συνταγή με τον σπουδαστή, τον Αντώνη τον Πλαΐτη, και θα σας δείξουμε ένα κέικ με άρωμα πορτοκαλιού, το οποίο έχει μέσα μπισκότα από χαρούπι. Για το μπισκότο χαρουπιού θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 100 γραμμάρια αλεύρι χαρουπιού, 300 γραμμάρια μαργαρίνη, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 γραμμάρια κανέλα, 3 γραμμάρια βανίλια, 5 γραμμάρια baking powder, 5 γραμμάρια κακάο και ένα αυγό και 50 γραμμάρια αμύγδαλο ψημένο τριμμένο. Θα βάλουμε τα υλικά μας στο μίξερ, θα τα χτυπήσουμε λίγο, να κάνουμε ένα ζυμάρι. Στο τέλος θα ρίξουμε και το αυγό για να δέσει το ζυμάρι και θα τα ανοίξουμε σε φύλλο, θα τα κόψουμε για να πάνε στο φούρνο για να ψηθούν. Θα τα περιμένουμε λίγο, μόλις ψηθούν θα αρχίσουμε να κάνουμε την επόμενη συνταγή που είναι το κέικ με το πορτοκάλι. Θα βάλουμε τα αλεύρια πρώτα, και του χαρουπιού και το απλό αλεύρι. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Βλέπετε ότι βάζουμε πρώτα τις σκόνες. Θα ρίξω και το αμύγδαλο εγώ. Επίσης εδώ έχουμε κάποια αρωματικά. Έχουμε κακάο χαρουπιού. Έχουμε κανέλα. Θα δώσουν πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Θα κλείσουμε το μίξερ. Θα ανακατέψουμε τις σκόνες, γιατί πρέπει να ανακατευθούν πρώτα οι σκόνες για να ομογενοποιηθεί το βούτυρο που θα βάλουμε. Το βούτυρο είναι μαργαρίνη, απλή μαργαρίνη. Μπορείτε να το μοιράσετε, να βάλετε και βούτυρο γάλακτος αν θέλετε μαζί. Αφού οι σκόνες είναι έτοιμες, θα ρίξουμε το βούτυρο. Το ρίχνουμε όλο μαζί. Το βούτυρο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, καλύτερα, για να μπορέσει να ομογενοποιηθεί καλύτερα. Το αφήνουμε σε μια χαμηλή ταχύτητα και μόλις γυαλιθεί μαζί με τη σκόνη και ομογενοποιηθεί, πριν να γίνει ζυμάρι, θα ρίξουμε το αυγό που είναι στο τέλος. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα πορεία σου στη σχολή, τα μαθήματα, οι πρακτικές? Μου αρέσει αρκετά, είναι μια αρκετά ενδιαφέρον σχολή και σκέφτομαι να το ακολουθήσω σοβαρά. Σου αρέσει να φτιάζεις γλυκές γεύσεις ή αλμυρές? Θα ήθελες να είσαι μάγειρας ή ζαχαροπλάστης? Ασφαλώς ζαχαροπλάστης πιο πολύ. Μου αρέσουν οι αλμυρές γεύσεις, αλλά πιο πολύ με τραβάνε οι γλυκές γεύσεις. Όπου ζάχαρη και χαρά δηλαδή. Ωραία, μπορούμε να ρίξουμε τώρα το αυγό. Δεν αφήνουμε πολύ το μείγμα, μόλις πάρει το αυγό θα βγάλουμε το ζυμάρι. Γιατί θα χαλάσει η ζύμη μας. Οπότε ο Αντώνης τώρα θα βάλει, έχει τα γάντια του, θα πάρει στο ζυμάρι. Θα μας ανοίξει το ζυμάρι σε ένα ωραίο φύλλο, το οποίο θα το κόψουμε και θα το ψήσουμε. Σκεπάζουμε με την άλλη λαδόκολλα. Πιέζουμε ελαφρώς. Πίεσε το λίγο ακόμα με τα χέρια σου. Πίεσε το καλά. Ωραία. Και απλώνουμε με τον πλάστη. Σου βαστάω εγώ τις λαδόκολλες. Ωραία. Είναι καλό. Θέλει λίγο ακόμα.
Θα πρέπει να το αφήσουμε σε ένα λεπτό πάχος, γιατί έχει δύο ογκωτικά μέσα τα οποία θα φουσκώσει το ζυμάρι και θα είναι λίγο ανομοιόμορφα, οπότε το απλώνουμε καλά. Θέλει λίγο ακόμα. Να το γυρίσω έτσι. Το γυρίζουμε και έτσι. Όσο πιο λεπτό βγει το ζυμάρι μας, τόσο πιο καλά είναι, γιατί μπορούμε να βάλουμε λίγο περισσότερα μπισκότα μέσα και να φαίνεται σαν σχέδιο πολύ καλύτερα. Να σε βοηθήσω λίγο κι εγώ. Μην τα κάνεις όλα, Αντώνη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνική. Οποιοςδήποτε μπορεί να απλώσει το ζυμάρι. Χαράζουμε το ζυμάρι. Μπορείς να το κάνεις εσύ αν θέλεις. Μπορούμε να ψήσουμε έτσι το ζυμάρι χαραγμένο και μετά θέλει γύρω στα 15 λεπτά στους 170 βαθμούς. Στα 10 λεπτά μπορούμε να το ανοίξουμε άφοβα, να το χαράξουμε πάλι στις χαρακές που έχουμε κάνει, ώστε να διαχωριστεί πιο εύκολα όταν θα ψηθεί. Μετά θέλει 5 λεπτά ακόμα και είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα κάνουμε την επόμενη συνταγή. Λόγω τηλεοπτικού χρόνου έχουμε έτοιμα μπισκοτά για να σας τα δείξουμε και θα έρθει ο σπουδαστής Κώστας Αναγνωστόπουλος να συνεχίσει με την επόμενη μας συνταγή. Καλώς τον Κώστα. Γεια σας. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι σπουδαστής και αυτός της σχολής τεχνολογία και εκπαίδευση και είναι στο τμήμα ζαχαροπλαστικής και θα μας δείξει την επόμενη συνταγή. Καλησπέρα και από μένα. Μαζί θα ολοκληρώσουμε τη συνταγή κέικ με ξύσμα πορτοκάλι και μπισκότα χαροπιού και θα κάνουμε το κέικ με ξύσμα πορτοκάλι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 5 αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 140 γραμμάρια γιαούρτι, 25 γραμμάρια κονιάκ, 240 γραμμάρια αλεύρι, 5 γραμμάρια baking powder, λίγο αλάτι και ξύσμα πορτοκάλι. Ωραία, μπορείς να βάζεις τα υλικά μέσα. Mm-hmm. Ξεκινάμε το πρώτο μείγμα που είναι η ζάχαρη και το αυγό. Θα πρέπει να γίνει ένας ωραίος αφρός. Mm. Ωραία, βάλε τα και τη ζάχαρη. Μπράβο. Βάλαμε τη ζάχαρη και τα αυγά στο κάδο του μίξερ και θα τα χτυπήσουμε μέχρι να αφρατέψουν. Να δώσουμε ένα όγκο αρκετό έτσι ώστε να είναι αφράτο και το κέικ. Μέχρι να γίνει ο αφρός, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα η πορεία στη σχολή? Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γενικά και από τη σχολή και από τον εαυτό μου. Είναι πολύ ωραία και από τους εισηγητές. Νιώθω τυχερός που είχαμε κάποια άτομα μαζί μας συγκεκριμένα. Θα συνεχίσει το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη? Ναι, ήταν από την αρχή ο στόχος μου και θα το κάνω. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη είναι ένα ωραίο επάγγελμα με γλυκές γεύσεις. Όλο ζάχαρη. Δημιουργικό. Θα περιμένουμε λίγο γιατί πρέπει να γίνει ένας αφρός σταθερός. Εάν κάνουμε αυτή την κίνηση, να έχουμε ένα σταθερό αφρό και βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά σιγά σιγά, τότε το κέικ μας ίσως να μην χρειάζεται και διογκωτικό. Ένα βοηθητικό, δηλαδή διογκωτικό. Μπορεί να γίνει αφράτο και με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι κέικ και να κάνουμε, είτε ραβανί είτε καρυδόπιτες, αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ωραίο αφράτο κέικ. Λίγο ακόμα
Να μην το φοβόμαστε λίγο ακόμα. Να σταθεροποιηθεί ο αφρός. Και μετά ο Κώστας θα βάλει το γιαούρτι με ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο λεμονιό. Μπορούμε να αφήσουμε μόνο πορτοκάλι αν θέλουμε. Μπορείς να το βάλεις μια μαρίζ. Μπορείς έτσι να το σηκώσω. Μπορώ. Τοποθετούμε και το γιαούρτι με το ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού. Το ομογενοποιούμε και αυτό. Θα βάλουμε το κονιάκ. Μπορούμε να βάλουμε μαύρο ρούμι, μπορούμε να βάλουμε λευκό ρούμι. Μπορούμε να το αφαιρέσουμε και τελείως. Για παιδιά. Θα βάλουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο. Επιλέξαμε ελαιόλαδο από την Κρήτη. Αρωματικό. Καινούργιας εσοδείας. Γιατί όλα τα υλικά μας σχεδόν είναι παραδοσιακά. Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε σε μια άλλη φάση. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Το καλύτερο είναι στο χέρι να ρίχνουμε το αλεύρι με το άρωμα και το διογκωτικό. Ο Κώστας τώρα θα το αναμίξει σιγά σιγά και εγώ θα του ρίχνω λίγο λίγο. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Συνεχίζουμε λοιπόν σιγά 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 να ομογενοποιούμε το αλεύρι. Αυτή η φάση είναι και αυτή σημαντική για το, για την αφρατάδα του κέικ. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε τον αέρα μέσα στο μείγμα, η οποία θα δώσει και το αφράτημα που θέλουμε στο κέικ και τον όγκο. Φυσικά καλό είναι να κοκκινίζουμε το αλεύρι δύο φορές ώστε να μην έχουμε τυχόν βόλους. Και είμαστε έτοιμοι. Θα φέρω μία φορμίτσα. Θα ρίξουμε λοιπόν το κέικ. Εδώ λοιπόν είναι τα μπισκότα του χαρουπιού, τα οποία ψήσαμε προηγουμένως, και θα κάνουμε το εξής κόλπο. Θα τα βάλουμε να μπουν μέσα στο κέικ ένα-ένα. Να έχουμε λίγο υπομονή. Το αποτέλεσμα θα μας ευχαριστήσει. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να κάνουμε τα παιδιά μας, έστω με αυτή τη γλυκιά γεύση του κέικ, να μπορέσουν να μάθουν το χαρούπι. Το χαρούπι το οποίο το έχουμε ξεχάσει και είναι πάρα πολύ θρεπτικό για τα παιδιά. Συνέχισε να θες. Πάρα πολύ θρεπτικό για τα παιδιά. Το χαρούπι το μάζαμε κάποτε στην Κρήτη, πάρα πολύ. Και τώρα τελευταία έχει γίνει πάλι μια επανάσταση στο χαρούπι για να μαζευτεί και να διοχετευτεί στην αγορά. Πολλά προϊόντα έχουμε από χαρούπι και πρέπει τα παιδιά μας να τα μάθουν, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ θρεπτικό. Αυτό λοιπόν είναι το κέικ, το οποίο μπορεί να μπει μέσα στο φούρνο, θα ψηθεί στους 160 βαθμούς
γύρω στα 45 λεπτά, 50, ανάλογα το φούρνο σας. Και θα το περιμένουμε λίγο να βγει και θα το σερβίρουμε στο πιάτο μας. Σεφ, το κέικ μας ψήθηκε. Ωραία. Το βγάλαμε από τη φόρμα. Είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Ωραία, το σερβίρουμε τώρα. Το κέικ μας είναι αυτή τη μορφή έχει. Μπορείτε αν θέλετε να αραιώσετε λίγη μαρμελάδα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μία μαρμελάδα από χαρούπι. Και αν την αραιώσετε με λίγο νερό στο τηγανάκι, έτσι να ζεσταθεί λίγο, θα μπορείτε να την απλώσετε με ένα πινελάκι πάνω στο κέικ να το γλασάρετε λίγο. Διαφορετικά θα μπορείτε να το σερβίρετε όπως σας το σερβίρουμε εμείς. Θα κόψω λοιπόν δύο φετούλες. Θα δεκοράρω λίγο το πιάτο, ένα απλό δεκοράκι. Λίγη άχνη από πάνω. Δεν θέλει πάρα πολύ. Από μας, από τη σχολή Τεχνολογία και Εκπαίδευση, από τους μαθητές και τους καθηγητές, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη.